σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη του Ανδρέα του Γκρέτσα, ο οποίος άφησε την περιουσία του για να βοηθούνται τα παιδιά τα οποία κατάγονται από τα Λόνια. Ας είναι αιωνία του η μνήμη και η παραδειγματική του συμπεριφορά να βρει μιμητές, γιατί αυτός ο τόπος έχει πάει πολύ μπροστά από τους ευεργέτες του. Εμείς ως Δήμος Καλαμάτας αγωνιστήκαμε, ολοκληρώσαμε τις σχετικές διαδικασίες, έτσι δεν είναι κύριε Φάβα, και ικανοποιούμε τη βούληση που διαθέτει του αιμνής του Ανδρέα Γκρέτσα και δίνουμε κάθε χρόνο στα παιδιά τα οποία κατάγονται από τα Λόνια ένα σεβαστό χρηματικό ποσό για να μπορέσουν να συνεχίσουν και τις σπουδές τους και να βοηθηθεί και η οικογένειά τους, γιατί μιλάμε πάντοτε για φτωχούς ανθρώπους. Ο Δήμος Καλαμάτας κάθε χρόνο δίνει δεκάδες βοηθήματα οικονομικά από διάφορα χρηματοδοτήματα τα οποία έχουμε εδώ και διαχειριζόμαστε. Είναι εδώ και ο Πρόεδρος των Αλωνίων και η Δημοτική Σύμβουλη και η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Όλοι έχουν συμβάλει ο καθένας από την πλευρά του ώστε να εξομαλυνθούν γραφειοκρατικές διαδικασίες και να δίνουμε τις αυτά τα βοηθήματα κάθε χρόνο χωρίς κανένα πρόβλημα. Συγχαρητήρια στα παιδιά μας, τα οποία κατάγονται από τα Λόνια, στους γονείς τους, να τα χαίρονται. Τα παιδιά είναι όλων μας. Τα παιδιά είναι της κοινωνίας, έτσι. Εμείς πρέπει να τα βοηθάμε και να αρχίσουμε να τους δίνουμε και τις επιταγές τους. Και θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς, γιατί αυτές οι παραδειγματικές συμπεριφορές των διαθετών, των ευεργετών, πρέπει να βρίσκουν απήχηση στην κοινωνία. Αρτού. Έλα μάνα, έλα εδώ. Εδώ και εγώ. Μπράβο. Νάτος, εδώ είναι ο φίλος μας, ο οποίος μετέχει της ελληνικής παιδείας, μαθαίνει τα ελληνικά γράμματα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και να έχει και καλή πρόοδο. Να έχει και επιταγούλα, να πάρει σε ένα σωρό πράγματα. Ενότητα εκεί του Άρη για αυτές τις υποτροφίες που βοηθούν τα παιδιά μας. Και του χρόνου ελπίζουμε να έχουμε ακόμη περισσότερα. Να είστε καλά, παιδιά.